Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι σιγά σιγά θα ξεκινήσει η λειτουργία του Αιμοδυναμικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου Μυτιλήνης. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη και θέλει μεγάλη προσοχή τουλάχιστον στην έναρξη της λειτουργίας του. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για να μην έχουμε αποτελέσματα τα οποία θα μας αποθαρρύνουν και θα μας δημιουργήσουν προβλήματα στην εμπιστοσύνη του κόσμου προς το αιμοδυναμικό. Θέλετε να μας πείτε ποια είναι η βασική προϋπόθεση λειτουργίας του και τις εργασίες που είχαν γίνει προκειμένου να μπορέσει να δημιουργηθεί σήμερα το αιμοδυναμικό? Κοιτάξτε, για να λειτουργήσει ένα αιμοδυναμικό πρέπει να υπάρχει μια στεφανιά μονάδα να δέχεται τα περιστατικά, και η στεφανιά μονάδα μπορεί να πω είναι και αυτή πρόσφατη, δεν έχει ούτε εξαετία που έχει ξεκινήσει η λειτουργία της, και αυτή μετά από πολλούς κόπους και προσπάθειες. Το αιμοδυναμικό βασικά ξεκίνησε η προσπάθεια του πριν από 2-3 χρόνια περίπου, χάρη στις προσπάθειες της κυρίας Καλογύρου τότε, η οποία ενέταξε την αγορά αναγκαιογράφου στο ΕΣΠΑ με αφορμή ένα θλιβερό συμβάν τότε, την απώλεια ενός συμπολίτη μας. Αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα είναι στη θέση τους. Περιμένουμε κάποια την επίπλωση, μπορώ να πω, και κάποια δευτερεύουσα σημασία σε υλικά. Ήδη προχθές τη Δευτέρα ένας ενδιαφερόμενος συνάδελφος αιμοδυναμιστής ήρθε από την Αθήνα για να ταξινομήσει λίγο τα πράγματα, να δούμε πώς θα πορευτούμε. Συνάδελφος καρδιολόγος εδώ εκπαιδεύεται στην Αθήνα ανά 15ήμερο, 20ήμερο όπως μπορεί, με βάση το πρόγραμμα εφημεριών του. Η δημιουργία αιμοδυναμικού, επαναλαμβάνω, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Θέλει μεγάλη προσοχή και σύνεση. Στην αρχή θα πάμε πολύ επιφυλακτικά, να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και στην πορεία, βλέποντας, θα δούμε πώς θα εξελιχθούμε. Βέβαια, το βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη επεμβατικών καρδιολόγων. Εδώ και 2 χρόνια έχω ζητήσει 2 επεμβατικούς καρδιολόγους. Είναι μια προσπάθεια δύσκολη για αυτή, γιατί δεν υπάρχει στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου, δεν υπάρχουν αυτές οι θέσεις των επεμβατικών καρδιολόγων. Και από την άλλη, είναι λίγο δύσκολο ένας επεμβατικός καρδιολόγος να φύγει από την Αθήνα να έρθει στη Μυτιλήνη να δουλέψει. Προσπαθούμε με κάποιους συναδέλφους, χάρη στις προσωπικές μας σχέσεις, να έρθουν εδώ να μας βοηθήσουν ένα δίμηνο, ένα τρίμηνο, ένα εξάμηνο, όπως μπορεί ο καθένας. Κοντά σε αυτούς και ένας δύο ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι από εδώ, να αποκτήσουν μια σχετική εμπειρία για να μπορέσουν να πορευτούν μόνοι τους. Θέλετε να μας πείτε τι προσφέρει ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο στους ασθενείς? Είναι ο χώρος όπου γίνονται οι επεμβάσεις, οι στεφανιογραφίες, μπορώ να πω, καθετηριασμοί των Αγγείων, για να δούμε τι πρόβλημα έχει ένας στεφανιός ασθενής, δηλαδή πού είναι η απόφραξη και πόσο σημαντική είναι και τι επιβάλλεται να γίνει σε αυτόν τον άρρωστο. Και ακολουθεί η αγγειοπλαστική, η λεγόμενη διαστολή του Αγγείου, η τοποθέτηση του μπαλονιού που λέμε, για να είναι το Αγγείο προσβάσιμο. Άρα σε ένα αιμοδυναμικό εργαστήριο θα μπαίνουν τα οξεία καρδιακά επεισόδια, τα εμφράγματα που λέμε, όπου θα γίνεται καθετηριασμός, θα διαπιστώνεται η βλάβη και ανάλογα θα προχωρούμε. Μέχρι τώρα τι γινόταν στους ασθενείς που είχαν... Κοιτάξτε να δείτε, μέχρι τώρα οι ασθενείς οι οποίοι ερχόντουσαν εισάγονταν στη στεφανιά μονάδα και γινόταν η θρομβόληση. Η θρομβόληση είναι ένα φάρμακο, ένα ειδικό σκεύασμα το οποίο εχείεται στον ασθενή όταν προσέλθει νωρίς σε κατάσταση οξέως εμφράγματος του μυοκαρδίου, το οποίο διαλύει το θρόμβο και ανοίγει το αγγείο και γίνεται το αγγείο προσπελάσιμο. Ακολούθως ο άρρωστος έφευγε στην Αθήνα, σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου σε δεύτερο χρόνο έκανε στεφανιογραφία. Και αν
ακολουθούσε, αν χρειαζόταν, γινόταν και η αγκιοπλαστική. Βέβαια, θα ήθελα να αναφέρω τώρα, λόγω των κάποιων περιστατικών που κρίνονται ότι είχαμε κάποιες απώλειες και αν υπήρχε αιμοδυναμικό εργαστήριο θα σωζόντουσαν οι ασθενείς μας, γιατί αυτό δεν είναι απόλυτο, έτσι. Και στα μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας που έχουν αιμοδυναμικά εργαστήρια, πολλά οξέα καρδιακά επεισόδια καταλήγουν. Δεν είναι απόλυτο, δηλαδή, να νομίζει ο κόσμος ότι κάθε έμφραγμα το οποίο θα στεφανιογραφηθεί θα σωθεί, έτσι. Απλώς έχει περισσότερες ελπίδες. Εμείς εδώ στη Στεφανία Μονάδα που νοσηλεύουμε περί τα 200 περιστατικά το χρόνο, περίπου γύρω στα 100 είναι τα καρδιακά, τα στεφανία, χρειάζεται περίπου 10 φορές το χρόνο να αναγκαστούμε να φύγει ο ασθενής άμεσα στην Αθήνα. Άμεσα εννοώ να καλέσουμε σε και να διακομιστεί άμεσα για επίγουσα στεφανογραφία. Άρα υπάρχουν περίπου 10 περιστατικά το χρόνο τα οποία χρειάζονται άμεση στεφανογραφία. Σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα, βέβαια, εντάξει, υπάρχει ένα μπάτζετ ασθενών οι οποίοι θα μπορούσαν να στεφανογραφηθούν.